Δυστυχώς ή ευτυχώς, αναγκάζομαι και εγώ να βρεθώ στο πάνελ σαν διοίκηση, κάτι που προσπαθώ να το αποφύγω τον τελευταίο καιρό. Νιώθω σαν παίχτης, αλλά θεωρώ ότι όλοι γνωρίζουν και όλος ο κόσμος ότι κάποιες αποφάσεις παίρνονται καθαρά από εμένα, χωρίς αυτό να είναι εγωιστικό και προσωπικό, αλλά θεωρητικά από τη διάρκεια από πέρσι, αλλά συνεχίζεται και φέτος, όλες αυτές τις διαδικασίες να επιτηρώ και να συμμετέχω στις αποφάσεις που παίρνει η διοίκηση. Ακόμα νιώθω όμως και συνεχίζω να λέω συνέχεια ότι νιώθω παίχτης παρά διοίκηση. Αλλά δυστυχώς, λέω πάλι δυστυχώς και ευτυχώς, η εμπειρία μου ίσως είναι περισσότερη από όλων που βρίσκονται στην Πάτρα γενικότερα και τους προπονητές αλλά και των ανθρώπων που έχουν γίνει παράγοντες τέλος πάντων στην Πάτρα. Θεωρώ ότι η εμπειρία μου είναι πολύ μεγαλύτερη από όλους αυτούς εδώ πέρα στην Πάτρα. Έχω περάσει ίσως το πιο δύσκολο καλοκαίρι της ζωής μου αυτή τη στιγμή. Θέλω να σημειωθεί αυτό. Μαζί με τον Κώστα Παπασταθόπουλο, μαζί με την Βάσο, με τη Μαρία, μαζί με τη γυναίκα μου, τη Βασιλική Καραντάσου, θεωρώ ότι έχουμε πάρει μια πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Την ξέραμε από την αρχή. Βλέπω όμως ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και βρίσκουμε συνέχεια εμπόδια στο να καταφέρουμε το όνειρο, το οποίο είναι η Παναχαϊκή να είναι μία από τις ομάδες της Λίγκα, καθαρή, υγιέστατη και χωρίς προβλήματα. Θα ξεκινήσω από την περσινή χρονιά. Η περσινή χρονιά είχε μείνει μία οφειλή 14.000 ευρώ στους αθλητές και στους προπονητές. Αυτή τη στιγμή δώσαμε το 50% τις οφειλές και μέσα στον Σεπτέμβριο, μέρα από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, θα δοθεί και το υπόλοιπο 50%. Θα δοθεί και το υπόλοιπο 50%. Δεν έχει δοθεί καμία προκαταβολή σε κανέναν αθλητή για την επόμενη χρονιά. Έχει βγει ένα πλάνο, το οποίο το πλάνο είναι σε 4 δόσεις η πληρωμή των αθλητών και των παιχτών την επόμενη χρονιά. Η πληρωμή αυτή είναι Νοέμβριο, Φλεβάρια, Απρίλιο και Αύγουστο. Θα δοθούν τα χρήματα στους αθλητές. Θεωρούμε ότι τον επόμενο Αύγουστο θα έχει η ομάδα, θα είναι 100% ξεχρεωμένη και χωρίς κανένα πρόβλημα με το πλάνο που έχουμε κάνει. Τελειώνουμε τα περσινά. Θα ξεκινήσω από το αγωνιστικό κομμάτι που είναι και το δικό μου θέμα, δηλαδή αγωνίζομαι και παίζω και υδρώνω τη φανέλα. Έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή να βρισκόμαστε 14 αθλητές μέσα στο γήπεδο, 3 προπονητές, ένας φυσιοθεραπευτής και ένας τροπιστής, χωρίς προβλήματα. Πήραμε τελικά ξένο παίχτη που ήταν ένα μεγάλο άλμα για την ομάδα, για την οικογένειά μου, για μένα, οικονομικά. Σίγουρα υπάρχει συνεργασία με την ομάδα της Ραβένας. Από ό,τι καταλαβαίνετε, οι γνωριμίες που είχαμε, έχω και ο Άρης Αγγελόπουλος που βοήθησε στο μέγιστο σε αυτό, να μπορέσουμε να φέρουμε έναν αθλητή ο οποίος πληρώνεται και από τη Ραβένα και πληρώνεται και από την Παναχαϊκή. Και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε έναν διεθνή αθλητή ξένο.